Γιώργος Ξιάρχος. Από τους εμπειρότερους και παλαιότερους εδώ. Εμπειρότερο σχετικό είναι, εντάξει. Λοιπόν, ναι. Μας λέει δύο πράγματα γι' αυτό. Γνωστός φίλος για το. Ναι. Δύο πράγματα. Εντάξει, όπως είστε γνωστός ο άνθρωπος, ο χρόνια ξεκίνησε συνεργαζόμενος ως οπεράτερ σε κάποια κανάλια κεντρικά στην Αθήνα. Σιγά σιγά και σε κάποια τοπικά, σιγά σιγά έκανε το δικό του σταθμό, τον Παλμό, έκανε το δικό του δισογραφικό site. Έτυχε ο άνθρωπος να είναι εκεί που είναι. Με τη δική σας εμπειρία. Θα πάμε στο θέμα ουσιαστικά των δρόμων του ΣΑΕ, του πολέμου, της ατομαχίας εδώ πέρα. Με τη δική σας εμπειρία, τι πήγε στραβά, υπάρχουν ευθύνες, θα έπρεπε να γίνεται αλλιώς. Κοιτάξτε να δεις, δεν είμαι δικαστής, δεν είμαι εισαγγελέας. Το θέμα εκρηκτικό είναι, η ΣΑΕ τα έχει εκρηκτικά μέσα. Όταν είναι οι άνθρωποι στα 5 μέτρα μπορεί να γίνει ένα ατύχημα, ένα δυστύχημα όπως τελικά έγινε. Έχουν τύχει στη Μεσίνη, έχουν κοπεί χέρια, έχει ακροτηριαστεί άνθρωπος, έχουν γίνει και άλλα πιστατικά. Δηλαδή δεν είναι ότι κάτι έγινε. Είναι το πιο βαρύ που έγινε στο πόλεμο από τόσα χρόνια που το θυμάμαι. Για μένα το πρέπον είναι να γίνει σε ένα γήπεδο μέσα, όπως γίνονταν παλιά στο γήπεδο Μεσσηνιακού πριν γίνει κάτω Χρωτάπητας, και να γίνεται εκεί ο κόσμος να είναι στα 200, 300, 100 μέτρα τέλος πάντων. Τώρα, μέσα στον κόσμο. Στα τρία, δεν θέλω να επιρρύψω σε κανέναν ευθύνες, την άποψή μου λέω μόνο έτσι, είπα και πάλι δεν είμαι εισαγγελέας. Στα 5 μέτρα μέσα, ο άλλος να ρίχνει σαΐτα και γύρω γύρω να είναι ο κόσμος, στα 5, στα 10, στα 50 μέτρα, παιδιά κάποια στιγμή θέμα χρόνου είναι για να συμβεί το μοιραίο. Θυμάστε τον λόγο που έφυγε από το γήπεδο και πήγε στην πλατεία. Έχει αλλάξει διάφορους τόπους. Το γήπεδο έγινε επειδή μπήκε κάτω πόρτο. Ο βασικός λόγος και αυτός που θυμάμαι. Και πάλι είχαν φύγει σαΐτες και θυμάμαι τότε και στο Μεσσηνιακού το γήπεδο κάποια σαΐτα είχε φύγει, κάπου και χτυπήσα πάνω στα κεκλειδώματα. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, είναι ένα έθιμο επικίνδυνο. Ας μην ξεχνάμε και υπόψη, επειδή δεν ξέρω τι λέει ο καθένας, είναι ένα έθιμο παράνομο. Μίλησα χθες με έναν πρώην αστυνομικό διευθυντή Μεσσηνίας, το οποίο του λέω, κύριε διευθυντά. Τυχαία μίλησα, με πήρε να μου ευχηθεί. Του λέω και διευθυντά του, λέω, αυτό τι γίνεται. Μου λέει, Γιώργο, είναι μια μαύρη τρύπα, μου λέει η υπόθεση όλη. Μια μαύρη τρύπα, εμείς δεν πλησιάζουμε ως αστυνομικοί, γιατί του λέω, δεν μπορεί να πιάνει μπαλαφουμάδες στα περίπτερα και να συλλαμβάνει ανθρώπους επειδή έχουν μπομπάκια που τα λέμε, δεν ξέρω πώς αλλιώς λέγονται, τα δυναμητάκια, και να τους πιάνει αυτούς και να επιτρέψει αυτό. Και όμως μου λέει, είναι μια μαύρη τρύπα. Εδώ ο Δήμαρχος λέει ότι με τη βοήθεια αστυνομικών διευθυντών προμηθεύεται την πυρίτη για να δεν του έρθει. Είπα, μου είπε ο άνθρωπος, σας λέω, δεν θέλω να πω το όνομα γιατί δεν μου επιτρέπεται. Μου είπε ο άνθρωπος χθες το βράδυ 8 η ώρα, μου λέει είναι μια μαύρη τρύπα. Και είναι γνωστό ότι είναι μια μαύρη τρύπα. Δηλαδή η αστυνομία κάνει τα στραβά μάτια, όχι ο συγκεκριμένος αστυνομικός διευθυντής. Και δεν μπορεί και να αστυνομεύει στο σημείο, γιατί δεν απαγορεύεται, μου λέει εμείς φεύγαμε ένα χιλιόμετρο, μου λέει, μακριά, όταν ήμουν αστυνομικός διευθυντής. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Γύρω-γύρω από εκεί την πόρτα δεν θα δεις κανένα αστυνομικό. Δεν μπορείς να δεις αστυνομικό, γιατί νομοποιεί την υπόθεση αν είναι αστυνομικός πρέπει να πάει να συλλάβει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πάμε. Και μάλιστα οι κατηγορούμενοι, κάποιοι από αυτούς, είναι για τον νόμο, τον νόμο περί βεγγαλικών. Άρα τι σημαίνει αυτό. Μάλιστα. Η αστυνομία κάνει στραβά μάτια για το έθιμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.